Στις Βρυξέλλες μεταφέρει η κυβέρνηση τη μάχη με την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός, με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητά την παρέμβασή της ώστε να σταματήσει η διαφορετική τιμολόγηση των προϊόντων που καταλήγουν στη χώρα μας από τις μεγάλες πολυεθνικές των τροφίμων και των ειδών καθημερινής χρήσης. Όλα τα προϊόντα είναι συγκριτικά με το εξωτερικό διπλές και τριπλές οι τιμές. Γιατί δεν υπάρχει φραγμός και φρένο πουθενά. Στα χέρια της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, βρίσκεται η επιστολή με την οποία ο Πρωθυπουργός ζητάει την παρέμβαση της Ευρώπης, ώστε να μπει τέλος σε αθέμητες πρακτικές πολυεθνικών, όπως αδικαιολόγητα υψηλές τιμές πώλησης προϊόντων, διαφορετική τιμολόγηση ίδιων προϊόντων από χώρα σε χώρα, εμπόδια στον ανταγωνισμό και τις παράλληλες εισαγωγές. Σαμποάν, π.χ. γνωστής εταιρείας, στην Πορτογαλία συγκεκριμένα, έχει κάτω από 3 ευρώ, ενώ εδώ πέρα είδαμε ότι έχει 5,70. Μεταξύ των μέτρων που προτείνει η Ελλάδα για να συγκρατηθούν οι τιμές που διαθέτουν οι πολυεθνικές στα προϊόντα τους στη χώρα μας, είναι η ενίσχυση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, η εισαγωγή ομοιόμορφης εικόνας στη σήμανση βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τα όρια για την απομόνωση των αθέμητων πρακτικών. Η απόκληση τιμών σε προϊόντα που προμηθεύουν πολυεθνικές εταιρείες είναι ορατή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που επισκέπτονται Έλληνες τουρίστες, ακόμα και σε αυτές με μικρότερο πληθυσμό από την Ελλάδα. Επώνυμο στοματικό διάλειμμα 500 ml με αρχική τιμή στην Ελλάδα τα 6 ευρώ και 8 λεπτά. Στην Αυστρία, μια χώρα με λίγο μικρότερο πληθυσμό από την Ελλάδα, πωλείται 4 ευρώ και 29 λεπτά. Είμαστε πιο ακριβή χώρα. 1 ευρώ φθηνότερα πωλούνται στη Φινλανδία, μια πολύ μικρότερη αγορά από της Ελλάδας, επώνυμες μπάρες δημητριακών συσκευασία των 6. 2 ευρώ και 79 λεπτά στη σκανδιναβική χώρα, 3 ευρώ και 80 λεπτά στην Ελλάδα. Επειδή η μισθή δεν είναι βεβαίως όσο του εξωτερικού, οπότε εδώ στην Ελλάδα πνιγόμαστε. Η σύγκριση των τιμών αποδεικνύει ότι σε προϊόντα που προμηθεύουν πολυεθνικές στα σούπερ μάρκετ, η Ελλάδα είναι ακριβότερη και από την Τσεχία, δύο χώρες με περίπου τον ίδιο πληθυσμό. Εξάδα επώνυμα αναψυκτικά 5 ευρώ και 22 λεπτά στην Ελλάδα, 4 ευρώ και 85 λεπτά στην Τσεχία. Έχουμε καταθέσει μια δέσμη προτάσεων που έχει κάθε ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία να την εφαρμόσει. Ανταυτού επιθυμεί να έχει τον κόσμο εξαρτημένο, του δίνει πας. Για τον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι λύση ούτε η μείωση του ΦΠΑ, ούτε η καταπολέμηση της χροκέρδειας, όπως τόσο καιρό προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν. Τώρα ζητάει με επιστολή του από τη Φοντερ Λάιεν να παρέμβει αυτή. Ακρίβεια και Μητσοτάκης πάνε μαζί. Η επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη προς την κυρία Φοντερ Λάιεν είναι μνημείο υποκρισίας. Είναι μνημείο κοροϊδίας. Πάμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς λειτουργούν οι πολυεθνικές στο θέμα των τιμών. Σταύρο Μενουβασιώτη, πώς καθορίζονται τελικά οι τιμές ανά χώρα. Γιατί φτάνει ο καταναλωτής εδώ στην Ελλάδα να συνειδητοποιεί, τουλάχιστον να σκέφτεται, ότι εδώ και χρόνια οι τιμές στην Ελλάδα είναι παραπάνω από εκεί που είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη, ουσιαστικά να αισθάνεσαι ότι σε κλέβουν κατά κάποιον τρόπο και μάλιστα νόμιμα, γιατί από ό,τι μαθαίνεις, οι πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται μέχρι στιγμής από τις πολυεθνικές δεν θεωρούνται αθέμητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρησιμοποιούνται, θα σου λέγω εγώ, καταχρηστικά στο τέλος της ημέρας από τις πολυεθνικές. Για πρώτη φορά ακούμε τη λέξη ασύμετρη δύναμη των πολυεθνικών, Αντώνη. Που ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ελλάδα ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει πρωτοβουλίες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτούς τους πολυεθνικούς γίγαντες, καθώς φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ισχυροί από την ίδια. Ωραία, ας το κρατήσουμε ότι τώρα το καταλάβαμε αυτό, την ασύμμετρη δύναμή τους. Τώρα καταλάβαμε όμως επίσης ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον τρόπο να μας βοηθήσει σε αυτή τη μάχη. Τώρα το συνειδητοποιήσαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Με μεγάλη καθυστέρηση γίνεται αυτό, αλλά συνειδητοποιούμε αυτό που δείχνουμε και στην κάρτα μας. Ότι το παιχνίδι των τιμών είναι διπλό. Γίνεται και κεντρικά από τις πολυεθνικές, οι οποίες, για να το πω απλά, αποφασίζουν ότι από αυτό εδώ το προϊόν που κρατώ στα χέρια μου θέλουν να βγάλουν 100 ευρώ. Ναι. Κάνουν μια πρώτη μοιρασιά και λένε η τάδε χώρα, η Ινδία για παράδειγμα, μπορεί να πληρώσει τόσο, η Ελλάδα μπορεί να πληρώσει τόσο. Και αυτό που κοιτάνε, Αντώνη, είναι να αποκτήσουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά. Mm. Στο τέλος, το τι θα βγάλουν στην τσέπη τους το ξέρουν. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι της τιμής που ανεβαίνει πετά από το κεντρικό παιχνίδι των πολυεθνικών είναι όταν μπει το προϊόν στα σύνορα της κάθε χώρας, στην Ελλάδα. Όπου εδώ το καπέλο έρχεται από τον ανταγωνισμό των εταιριών. Μάλιστα. Πολλά λοιπόν μάθαμε. Έστω και τώρα, στο κρατήσουμε αυτό. Να σε ευχαριστήσω πολύ.